Νίκος Αμπαθιέλος, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στη Β' Πειραιά και γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είσαι καλά. Τι διαφορετικό βλέπετε τώρα σε αυτές τις εκλογές? Πόσο ψηλά μπορεί να πάει το ΚΚΕ και γιατί? Το γιατί νομίζω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει, mm-hmm. το πόσο αναγκαίο και απαραίτητο είναι στη νέα κυβέρνηση που θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, που θα τραβήξει ένα δρόμο των προηγούμενων σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία τα μνημόνια θα είναι εδώ. Η εποπτεία, η σκληρή, η ασφικτική εποπτεία των θεσμών που μας έμαθε και ο κύριος Βαρουφάκης και όχι της Τρόικας που ήταν αυτός και ο βαπτιστής. Να μην σηκώνει την τρίχα του ελληνικού λαού, να τους έχουμε έτσι, θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ οι απαιτήσεις του κεφαλαίου για μεγαλύτερη κερδοφορία με συρρήκνωση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Τι εμείς μπορεί ξέρετε, να κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα γι' αυτό? Είναι ένα κόμμα που είναι μες στο λαό. Δεν στηρίζεται στην τηλεοπτική του εμφάνιση και αν θα τα μόνο σε αυτά τα ζητήματα. Είναι μέσα στο κίνημα, μέσα στις αγωνίες, στα προβλήματα, στις ανησυχίες, στη μάχη για την καθημερινότητα κάθε νέου, κάθε εργαζόμενου. Είμαστε εκεί δίπλα. Είμαστε αισιόδοξοι για ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Mm-hmm. Για όλους αυτούς που ψήφισαν στις ευρωεκλογές, στους πολύ περισσότερους που ψήφισαν στις δημοτικές και περιφερειακές, αναγνωρίζοντας και τα χαρακτηριστικά του κόμματός μας και των προτάσεών μας επί του συνόλου των ζητημάτων, mm-hmm. και της τοπικής διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής κατάστασης στον τόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί βλέπουμε να υπάρχει και να συνεχίζεται μια συμπόρευση ανθρώπων που έκαναν διαφορετικές πολιτικές επιλογές τα τελευταία χρόνια, όλων των ηλικιών, και που εκφράζεται μέχρι και στα ψηφοδέλτια τώρα των βουλευτικών εκλογών, και πολύ περισσότερο γιατί βλέπουμε μέσα στον κόσμο την ανάγκη να ακουμπήσει κάπου, να ακουμπήσει σε μια δύναμη που θα είναι δίπλα του, που ξέρει ότι πάντα ήταν δίπλα του, στα δύσκολα, στα πιο δύσκολα που ο κόσμος ξέρει ότι είναι μπροστά, για να τον ισχύσει όσο γίνεται περισσότερο να πάει πιο ψηλά στις εκλογές. Ως γραμματέας της ΚΝΕ, μιας ιστορικής πολιτικής οργάνωσης που έχει βάλει τη σφραγίδα της στη νεότερη ιστορία αυτού του τόπου και κυρίως τα μεταπολιτευτικά χρόνια, και από την ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών, που εδώ πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ιστορία στην ανάλυση των στοιχείων. Εσύ ως γραμματέας της ΚΝΕ είσαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα? Δεν είναι, ξέρετε, όχι ως προσωπική επιδίωξη της ΚΝΕ. Ναι, δηλαδή η νεολαία αγκαλιάζει. Δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη, κανένας δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από την άποψη και της συμμετοχής των νέων ανθρώπων, ιδιαίτερα όσο πιο χαμηλά ηλικιακά πάμε, οι μαθητές που είχαν τη δυνατότητα πρώτη φορά να ψηφίσουν, οι φοιτητές, βέβαια επειδή ξέρουμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, μέσα στις εξεταστικές, στις εξετάσεις, σε πολλά προσωπικά προβλήματα, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένο γιατί πρέπει να δώσει τόνο η νέα γενιά σε αυτό που λέγαμε πριν. Η νεολαία δηλαδή που, αν πούμε ότι τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060 που συμφώνησε ο κύριος Τσίπρας και που θα υλοποιήσει η νέα κυβέρνηση και είναι δεσμευμένη σε αυτό, πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί που σήμερα είναι στο πρώτο έτος και που έχει όλη τη ζωή μπροστά του, και εμείς του λέμε ότι επειδή ακριβώς έχεις τη ζωή μπροστά σου πρέπει να την αρπάξεις στα χέρια και να παλέψεις και να την κερδίσεις για να είναι μια ζωή όχι απλά αξιοπρεπής, να είναι μια ζωή με βάση αυτό που ονειρεύεσαι, με αυτό που προσδοκάς, με αυτό που σκεφτόσουν όταν πέρναγες στο πανεπιστήμιο να κάνεις, να δουλέψεις εδώ στη χώρα σου με δικαιώματα κτλ. Για να το κάνει αυτό είναι δεσμευμένος, αν δεν αλλάξουμε τα πράγματα, ότι μέχρι να φτάσει 60 χρονών, 60 χρονών θα είναι το 2060, θα είναι φοροαφέμαξη στο εισόδημά σου, αν βρεις δουλειά, με όρους άθλιους. Ξέρετε, τα πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα τελευταία χρόνια και όλο και αυξάνεται οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας σχέσεις με τη μόνιμη δουλειά. Για να μην είναι λοιπόν αυτό το μέλλον μας, αυτό το μέλλον που μας έχουν ετοιμάσει, χρειάζεται όχι απλά να αντιπαλεύουμε κάθε μέτρο που ξέρετε και αυτή η γενιά
Έχει δώσει τις μάχες της. Πώς ερμηνεύεται. Έχει δώσει τις μάχες της στο σχολείο, ναι, για τα μορφωτικά δικαιώματα, για τα εργασιακά, αλλά για να είναι κεφαλτήριο αντεπίθεσης για μια ζωή που πραγματικά αξίζει την νεολαία. Το κουκουέ το εγγυάται ότι θα παλέψει γι' αυτό, ναι, πείτε μου. Στις φοιτητικές εκλογές, η πασπουδαστική παράταξη δική σας είχε σημειώσει μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση σε σχέση με τις πολιτικές, τις φοιτητικές οργανώσεις των μεγάλων κομμάτων. Ναι, είναι κατοχυρωμένη πλέον ως δεύτερη δύναμη, ναι, με 24%, αν θυμάμαι καλά. Αυτό ερμηνεύεται και στην κάλπη, την ευρωκάλπη και και τις εθνικές εκλογές. Ερμηνεύεται σε έναν βαθμό. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτά τα παιδιά, τα οποία δρούν πρωτοπόρα μέσα στις σχολές, στα προβλήματα, στις διεκδικήσεις, την ανάγκη να ζωντανέψουν οι φοιτητικοί σύλλογοι και να διεκδικήσουν όλα αυτά, τέλος πάντων, που έχουν μπροστά τους σε όλα τα επίπεδα, και στην πολιτική επιλογή ότι το μόνο κόμμα που ήταν σε αυτούς τους αγώνες, που είναι μαζί, θα είναι μαζί με τους φοιτητές την επόμενη μέρα, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και κάνουμε ένα κάλεσμα να συμμετέχουν περισσότεροι, και όχι μόνο οι ψηφοφόροι της πασπουδαστικής, περισσότεροι νέοι άνθρωποι, φοιτητές, μαθητές, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στη νέα γενιά. Ξέρετε, όταν γίνανε διάφορες συζητήσεις σχέση με την νεολαία, αν είναι απολυτής, αν είναι, αν ψηφίζει τυχαία και για πλάκα και όλα αυτά, το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα που την εμπιστεύεται την νεολαία. Όπως εμπιστεύεται και τον εργαζόμενο λαό. Και εμπιστευόμαστε ότι και με τη δικιά μας δουλειά και με τη δικιά μας στάση θα πάρει την απόφαση, ξεκινώντας από τις 7 του Μάη, για να χαράξουμε μια γραμμή αντεπίθεσης. Οι μετανάστες που ψήφισαν στις ευρωεκλογές, δηλαδή ουσιαστικά στο εξωτερικό, χώρες της Ευρώπης, ναι, και κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τα πήγε άσχημα το ΚΚΕ. Που υποτίθεται ότι θα ζούσαν το όνειρο της Ενωμένης Ευρώπης και της σύγκλησης προς τα πάνω, που δεν την είδαμε βέβαια στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον κάπου αλλού πρέπει να γίνεται, είναι το παραμύθι. Εδώ μπορεί να μην τα καταφέρουμε πολύ καλά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είδατε πώς ψηφίσανε, που ζουν από πρώτο χέρι. Στο Βερολίνο βγήκε πρώτο κόμμα. Στο Βερολίνο, στη Σκανδιναβία, στη Σουηδία. Βέβαια. Γιατί ακριβώς είδαν αυτό που τους έλεγε το ΚΚΕ εδώ, που του καλεί το ΚΚΕ να παλέψουμε μαζί. Το είδανε να γίνεται πραγματικό, να είναι μια πραγματικότητα αντίστοιχη, εντάξει, με διαφορές, δεν μπορεί να είναι ακριβώς όλα τα ίδια. Δεν ξέρω αν το παρατηρείτε και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν το παρατηρείτε, αλλά είναι πολλοί που επιλέγουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χωρίς να είναι αριστεροί. Ναι, έτσι είναι. Και εμείς κάνουμε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα, ανεξαρτήτως αν ένας άνθρωπος αυτοπροσδιορίζεται ή έχει κάποια ιστορική οικογενειακή πορεία σε σχέση με τα ζητήματα της πολιτικής. Κάθε εργαζόμενος, κάθε νέος, κάθε αυτοαπασχολούμενος, κάθε φτωχός αγρότης, ό,τι έχει μοναδικό συμφέρον από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Συγγνώμη, αλλά επειδή είμαστε μια περιοδία σε ένα Δήμο και στους εργαζόμενους του Δήμου, ποιο κόμμα έφερε στη Βουλή την αναγκαία και για να λειτουργούν οι Δήμοι, αλλά και για τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους, κατάργηση αυτού του μνημονιακού μέτρου, να μην υπάρχει καμιά μονιμοποίηση συμβασιούχου. Αυτός ο συμβασιούχος, ανεξαρτήτως τι κόμμα ήταν, είναι, τι μπορεί να σκέφτεται για την πολιτική, τι προοπτική να έχει, μπορεί να ψηφίσει ένα κόμμα το οποίο το καταψήφισε αυτό. Πάντως θα ψηφίσει το κόμμα που το έφερε στη Βουλή, ξέρετε, και το παλεύει και μέσα στο κίνημα για να γίνει πράξη. Θα σας πούν όλοι ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, το ΚΚΕ παραμένει σταθερό. Μήπως πρέπει να αλλάξει κάτι για να τσιμπήσει ακόμα λίγο παραπάνω. Θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω όταν ο λαός μας καταλάβει ότι έχει τη δύναμη να καταφέρει πολύ πολύ μεγάλα πράγματα. Όταν θα σταματήσει να εγκλωβίζεται στα διλήμματα της κάθε φάσης, της κάθε εκλογικής αναμέτρησης που θέλουν να του βάλουν τα άλλα κόμματα, και να σκεφτεί, θα παραδοθούμε σήμερα, θα παραδοθούμε σε αυτή την κατάσταση, να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, επειδή απευθυνόμαστε και ιδιαίτερα σε αυτούς που αισθάνονται προοδευτικούς και αριστερούς, θα παραδώσουμε έννοιες όπως ο αγώνας, η πρόοδος, η αντίσταση. Σε αυτό έκανε πολύ μεγάλη ζημιά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας αυτούς τους ανθρώπους και τελικά ξεπλένοντας τη Νέα Δημοκρατία και πηγαίνοντας ορισμένους και προς τα εκεί. Ναι. Τι ορισμένους, πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι, αν δούμε τα εκλογικά στοιχεία των ευρωεκλογών. Θα τα παραδώσουμε αυτά πάντα στη σφαίρα του εφικτού. Και επειδή μιλάμε για την νεολαία, θα είναι η νεολαία μια χαμένη γενιά στη σφαίρα του εφικτού, στη σφαίρα ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε αλλιώς,
στο ότι έτσι είναι τα πράγματα, έτσι δύσκολα που είναι, βάλε πλάτη, θυσίες για την κρίση, θυσίες για την ανάπτυξη. Και επειδή αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, θα ξανάρθει η κρίση. Γιατί έτσι λειτουργεί η καπιταλιστική οικονομία. Το έχει καταλάβει και ένας κόσμος, δηλαδή, που δεν χρειάζεται και πολύ μαρξιστική γνώση για να καταλάβει ότι δεν υπάρχει αηφόρος και αένα η ανάπτυξη που τάζανε παλιά στο λαό μας. Λοιπόν. Θα είναι μια χαμένη γενιά μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Εμείς λέμε ότι αυτά δεν μπορούμε να τα παραδώσουμε, δεν πρέπει να τα παραδώσουμε και πρέπει να αναθερμάνουμε τον αγώνα, την αντίσταση, την ελπίδα, την αντεπίθεση των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων για αυτό που πραγματικά μπορούμε να έχουμε. Και στις 7 του Ιούλη, ναι, δεν είναι μια μάχη που, εντάξει, ότι και είναι και λίγο καλοκαίρι, ναι, είναι και λίγο μπαϊλτισμένος ο κόσμος. Έχει ψηφίσει και όλες τις δημοτικές εκλογές. Ναι. Έχει ψηφίσει, είναι μια, ναι, μακρά προεκλογική περίοδος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πιο κρίσιμη μάχη, ναι, από τις προηγούμενες. Λοιπόν. Και είναι πιο κρίσιμη μάχη από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων για ένα πιο δυνατό κουκουέ. Νίκος Αμπατιέλος, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στη Β' Πειραιά και γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχουμε όλοι.